Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Καλή πάσα στο έδαφος. Εδώ χαμηλά τον βρίσκει. Από εκεί η μπάλα για τον Σαρφό. Κάθετα έψαξε τον Μάτζι. Βρέθηκε στο έδαφος χωρίς όμως να υπάρχει κάτι. Τεσέιρα για τον Σδρασκόφσκι που γυρίζει πλέον. Έχει όλο το γήπεδο μπροστά του. Κάθε την παλιά ψάχνοντας τον Αβραάμ στο έδαφος. Πέναλτι. Βασίλης Δημητρίου δείχνει το πέναλτι. Εδώ ο Σαμπίνια τον ρίχνει στο έδαφος και ο Σωτηρίου και ο Σαμπίνια. Υπάρχει επαφή αναμφίβολα με τον Σίτο Ριέρα να πηγαίνει για την εκτέλεση του πέναλτι. Θα δεχθεί και την κίτρινη κάρτα ο Σαμπίνια. Σφύριξε ο Βασίλης Δημητρίου, Ριέρα, η εκτέλεση του πέναλτι στα δίχτυα. Παρά την προσπάθεια του Καράδαη, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα 1-0 στο 16ο λεπτό. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ. Ξανά η εκτέλεση πέναλτι, ο Καράδαης έπεσε σωστά, έβαλε το αριστερό του χέρι, δεν μπόρεσε όμως να αποτρέψει την παραβίαση της εστίας. Έχασε μπάλα, επικίνδυνα εκεί. Αβραάμ βρέθηκε στο έδαφος, συνεχίζεται όμως η φάση. Ο Ριέρα δυνατή πάσα για τον Μπάμπιτς. Στο μεταξύ ο Σωτηρίου δέχτηκε την κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα πάνω στον Αβραάμ νωρίτερα. Να δούμε λάθος που έγινε τώρα η ΑΕΛ στην επίθεση. Παπαφώτης προσπαθεί, περνάει, φάουλ έξω από την περιοχή. Αυτή είναι η απόφαση του Βασίλη Δημητρίου, κίτρινη κάρτα και στον Ανδρέου. Εδώ το μαρκάρισμα του Ανδρέου πάνω στον Παπαφώτη είναι εκτός περιοχής. Ο Σάντος με πολύ φάλτσο πάνω από το δοκάρι. Καλή εκτέλεση από τον Μπρούνο Σάντος με το δεξί, με αρκετό φάλτσο. Μπάμπιτς στο όριο της περιοχής, πέρασε ο Μπάμπιτς, έτοιμος για το σούτ, το επιχειρεί, διαγώνια, έξω η μπάλα όμως. Εδώ έκανε κίνηση και ο Ντανίλο για να του δώσει στήριγμα. Πήγε μόνος του όμως ο Μπάμπιτς απέναντι από τον Μαντρίκε, τον πέρασε, βρήκε όσο χώρο χρειαζόταν. Σέντρα, καλή στην περιοχή, ο Ράσο, ο Βοζίνια, φάουλ που έγινε από τον Μάτζι. Περιμένει τώρα στήριγμα ο Μπάμπιτς, κάνει κίνηση ο Ντανιλό, Μπάμπιτς στο σούτ, δυνατό ο Καράδαης. Μπλόκαρε την μπάλα, ευθύβολο, δυνατό σούτ στο 35. Νάνι, δεν κατάφερε να περάσει. Φάουλ που κέρδισε η ΑΕΛ στην προσπάθεια του Νάνι εκεί να ανακόψει. Πέρασε και από το Ριέρα, του έκανε το φάουλ. Εδώ βλέπουμε σε επανάληψη μία κίνηση η οποία έγινε από τον Σαρφό. Είναι φάση που θα εξεταστεί από το VAR. Κρατάει την κόκκινη για τον Σαρφό. Ήταν αχρίαστη ενέργεια τώρα, αγωνιά. Άλλη για τον Παπαφώτη. Στην περιοχή ο Βασίλης Παπαφώτης σήκωσε για τον Ριέρα. Πέρασε ο Ριέρα, γυρίζει για τον Αβραάμ, 2-0. Εδώ ξανά η φάση, να δούμε. Η πάσα είναι πιο μπροστά ο Ριέρα. Βασίλης Δημητρίου, ο οποίος είναι σε θέση offside, το Ριέρα. Εδώ είναι και οι γραμμές, κοιτάξτε, ο Ριέρα είναι εκτεθειμένος. Σίτο Ριέρα, πολύ όμορφη τρίπλα πάνω στον Σωτηρίου. Θα δει κίτρινη κάρτα ο Ριέρα, γιατί ζήτησε κίτρινη κάρτα. Έχει μπροστά του τον Κυριάκου, η σέντρα είναι καλή, πέρασε από τον Μάτζι, απομάκρυνε την μπάλα ο Ράσο και του έγινε και φάουλ.
Βρήκε τον χώρο στο σπριντ, έκανε τη σέντρα. Δεν μπόρεσε ο Μάτζη. Στη συνέχεια ο Ράσο απομακρύνει φάουλ που γίνεται από τον Σάλι. Βρίσκεται και από το Ριέρα. Ο Μπάμπιτς θα πάρει μπάλα από το λάθος του Ζαχαρίου. Μπάμπιτς απέναντι από τον Καράδα, η πέναλτι. Και κόκκινη κάρτα στον Ζαχαρίου, η απόφαση του Βασίλη Δημητρίου. Εδώ το έγινε λάθος νωρίτερα από τον Ζαχαρίου. Ο Μπάμπιτς πήρε μπάλα. Ο Ζαχαρίου έβαλε σωστά το σώμα του ο Μπάμπιτς μπροστά από την μπάλα και τον ανέτρεψε ο Ζαχαρίου. Πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Πήρε το και από το ΒΑΡ. Εκτέλεση πέναλτι. Το 2-0 από τον Μπάμπιτς. Καράδαης έπεσε στην μία πλευρά. Η μπάλα πήγε στην άλλη. Το 2-0. Να δούμε σουτ πρώτο από τον Αντάμοβιτς. Μπλόκαρε ο Καράδαης, βρέθηκε μόνος του. Μπρούνο Σάντος κάθετα παίζει με τον Μάιντεβατς. Πέρασε το πλασέ. 3-0 η ΑΕΛ με τον Μάιντεβατς στο 69. Ουσιαστικά στην πρώτη του επαφή με την μπάλα ο Μάιντεβατς θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αφού πέρασε και τον Καράδαη. Στο 69, πολύ όμορφη κίνηση από τους παίκτες της ΑΕΛ. Η απομάκρυνση από τον Μαντρίκη έφτασε στον Παπαφώτη. Να δούμε τον Χάρη τον Κυριάκο που ανέβηκε χαμηλά, ευκαιρία σε θέση offside ήταν. Ναι, είναι ο Χάρης ο Κυριάκου σε θέση offside. Σωστά άφησε ο βοηθός. Μπάλα θα φτάσει στον Μαέ που πέρασε, κάνει και τη σέντρα. Το πλασέ με τα πόδια ο Καράδαης. Λέει όχι στον Παπαφώτη. Κοιτάξτε την κίνηση, δεν υπάρχει offside, είναι καλυμμένος ο Ντανίλο του Μαέ. Γυρίζει στον Παπαφώτη από το ύψος του πέναλτι το σουτ. Φάουλ που έγινε στον... σήκωσε ο Ντανίλο το σουτ, ο Καράδαης έπεσε μπλόκαρε την μπάλα. Στο 92 είμαστε, μερικά δευτερόλεπτα μένουν για την ολοκλήρωση. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα, το παιχνίδι σου καλύτερο.